Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4 Τετάρτη, σήμερα 7 του μηνός, 7 Μαρτίου 2018. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Γεια σου Χριστάρα μου. Σε λίγο θα πούμε και καλησπέρα ολοζώντανη στο φίλο μου τον Χαρίλαο, που θα είναι κοντά μας με το δικό του καθιερωμένο σχόλιο, καθώς λόγω αγώνων, λόγω επικαιρότητας δεν είχαμε Δευτέρα και Τρίτη εκπομπές. Παρέα θα πάμε ως τις 8 και κάτι ψηλά. Τρόπο επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας blueliberopapaki.yahoo.gr. Πάντα κοντά μας ο μεγάλος μας χορηγός, το καφεμάγαζο. Το καφεμάγαζο που είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ, ετοιμάζει το καφέ σας από το Α ως το Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Μην ξεχνάτε, στο καφεμάγαζο θα βρείτε εσπρέσο βέντο, ελληνικό καφέ, φίλτρους, σοκολάτα με 8 γεύσεις σοκολάβ, ροφήματα, τσάγια βοτάνων, μαολί. Τα πάντα έχουμε, Χριστάρα μου. Να μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να τα δείτε και μετά να τα γευτείτε. Ο Θανάσης έστειλε μήνυμα πριν καν βγει ο Χαρίλαος στον αέρα. Τι θα κάνω με εσάς δύο, δεν ξέρω. Και με όλο το fan club του Χαρίλαου που είναι πολύ μεγάλο εδώ στην εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Και να στείλουμε την αγάπη μας και την καλησπέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είναι τα Ηρακλάκια και είναι συντονισμένα και είναι πολλά και ακούνε την ώρα για μπλε καθημερινά. Ανακοινώσεις έχουμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το ρεπορτάζ θα τα πω εντάχει για να περάσουμε και στον φίλο μου τον Χαρίλαο να τα συζητήσουμε, πολλά έχουμε να πούμε. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και άλλα πολλά. Θα διαβάσω την ανακοίνωση της Αυτόνομης Θήρας 10 με τον τίτλο «Για το δάσος στις Κουριές». Τα μέχρι στιγμή στοιχεία και οι πληροφορίες που έρχονται συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο αγώνας της Κυριακής του Ηρακλή θα γίνει στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου. Ανοίγω παρένθεση και λέω ότι σήμερα οριστικοποιήθηκε αυτό. Και προφανώς η αστυνομία κατά την προσφυλή της τακτική θα απαγορέψει τη μετακίνηση των οπαδών μας στο συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, καμία πρωτοτυπία, καμία φαντασία, καμία αλλαγή τόσο από την αστυνομία όσο και από την ΕΠΟ της εξυγίανσης. Εμείς όμως δεν θα τους ακολουθήσουμε όλους αυτούς στον κατήφορο της επανάληψης και θα πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα καλέσουμε τον κόσμο στο γήπεδο, δεν θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε καν. Θα κάνουμε κάτι που θέλαμε εδώ και καιρό. Η Αυτόνομη Θύρα 10 καλεί όλο τον κόσμο του Ηρακλή, καθώς και όλους τους κατοίκους της Χαλκιδικής, την Κυριακή 11 Μαρτίου, στη 1 το μεσημέρι, στη πλατεία του Παλαιοχωρίου, να διαδηλώσουμε όλοι μαζί ενάντια στην εξόρυξη χρυσού που λαμβάνει η χώρα στο γειτονικό δάσος. Η ζωή, τα νερά, τα δάση, ο αέρας, καθώς και οι συνειδήσεις μας δεν εξαγοράζονται όσα εκατομμύρια και να σπαταλήσει ο ελληνικός χρυσός, όσες ομάδες και να φτιάξει, όσους δημοσιογράφους και επιστήμονες βάλει στο payroll για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στη διαδικασία της εξόρυξης. Ο λαός του Βορείου Ελλάδος έχει εκφραστεί πολλές φορές ενάντια σε αυτή τη διαδικασία και θα το κάνει ακόμα και την Κυριακή. Την Κυριακή και το μήνυμα θα είναι και σαφές. Ενάντια στις φύσεις τη λαϊλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Κυριακή 11 Μαρτίου στη 1 στην πλατεία του Παλαιοχωρίου, πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στο δάσος των Σκουριών. Όλοι εκεί. Ιστερόγραφο ενημερώνουμε τους οπαδούς του Ηρακλή ότι η πρόσβαση στο Παλαιοχώρι δεν μπορεί να εμποδιστεί σε καμία περίπτωση, καθώς υπάρχουν αμέτρητοι δρόμοι που οδηγούν στο χωριό. Θα σκάσουμε από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος
θα βρεθεί στο Παλαιοχώρι. Κυριακή είναι άλλωστε. Στη Χαλκιδική έχει πολλά όμορφα να κάνεις. Έτσι δεν είναι, Χρήστο μου? Γνωρίζω και ένα φίλο του Ηρακλή που παντρεύεται εκείνη την μέρα σε ένα ξοκλήσι εκεί στο Παλαιοχώρι. Υπάρχει και το συλλαλτήριο για το πολύ σοβαρό θέμα και δεν είναι καθόλου για ούτε για αστείο ούτε για πλάκα, με τις κουριές και την εξόρυση χρυσού κτλ. Κτλ. Το ΣΟΣ Χαλκιδική και σε συναυλίες έχουμε βρεθεί αυτά τα χρόνια για το συγκεκριμένο σκοπό και καλά κάναμε. Και για όλους αυτούς που δίνουν τη δική τους ξεχωριστή μάχη στο Παλαιοχώρι, στην Ιερισσό, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Δυστυχώς η ΕΠΟ ανέλαβε μια τεράστια ευθύνη και θα πρέπει να την αναλάβει, αφού την ανέλαβε πριν το παιχνίδι, να την αναλάβει και μετά το παιχνίδι. Να μην πει μετά το παιχνίδι «εγώ δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα», γιατί είναι δική της απόφαση να μην ορίσει αλλού το μάτς. 320 καρκλάκια. Τόσα είναι. Καταμετρημένα στο γήπεδο του Παλαιοχωρίου, σε ένα κατάλληλο γήπεδο για παιχνίδι ούτε καν τοπικής κατηγορίας, πόσο μάλλον μιλάμε να παίζει ο πρώτος με το δεύτερο και να κρίνεται η υπόθεση πρώτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ για την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Πρώτα Θεός, με το καλό όλοι θα είμαστε εκεί. Και εμείς για να περιγράψουμε το μάτς και οι φίλοι μας για να πάνε στο γάμο και στα βαφτίσια που υπάρχουν εκείνη την ημέρα, Κυριακή, και γάμοι γίνονται και βαφτίσια γίνονται. Και δεν γίνονται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και κόσμος που έχει συνδετικό κρίκο συγγένειας με το Παλαιοχώρι. Μπορεί να έχει ξάδερφο που να παντρεύεται εκείνη την ημέρα. Και φυσικά ο κόσμος θα είναι εκεί. Και η ομάδα θα είναι εκεί για να έρθει ένα πολυπόθητο διπλό. Πριν δώσω την πάσα στο φίλο μου τον Χαρίλα, να διαβάσω και την ανακοίνωση που υπάρχει για την εφηβική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, που αύριο μπαίνει στην μάχη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια, αύριο ξεκινά στο Κατσάνιο το Πανεπαρχιακό και εφόσον ο Ηρακλής προκριθεί από το Πανεπαρχιακό, θα πάει στο Πανελλήνιο. Το πρόγραμμα έχει ως εξής και υπάρχει κάλεσμα και ανακοίνωση από το Κιανόλευκο ΤΑΑ για αυτά τα μάτς. Αύριο στις 8.30 στο Κατσάνιο τα παιχνίδια, έτσι, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Πρέβεζα. 9 του μηνός στις 3 τον Αριστοτέλη, νομίζω Σκίδρας πρέπει να είναι ο Αριστοτέλης. 10 Μαρτίου στις 5 την ομάδα Αργό Βόλου. Την Κυριακή 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν χιαστοί αγώνες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο όμιλο. Ο πρώτος όμιλος γίνεται στο Κατσάνιο, ο δεύτερος όμιλος γίνεται στην Πολύχνη, με Πήγασο Πολύχνης και άλλες ομάδες. Περνούν οι δύο από τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πανεπαρχιακό. Και φυσικά στόχος είναι η πρόκριση του Ηρακλή στο Final Four και καλή επιτυχία στην ομάδα. Χαρίλα μου, τι κάνεις? Καλά φίλε, εσύ τι κάνεις? Καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μου έρχονται μηνύματα πάλι. Πουλάς. Καλησπέρα πουλάς, και πουλάς. Σε όλους τα γνωστά ονόματα. Σε πρόλαβε ο Θανάσης σήμερα. Ο Θανάσης σε πρόλαβε σήμερα. Μεγάλη μπασκετόφατσα. Γεια σου Χαρίλα, η μπασκετόφατσα Ηρακλάρα, χαζέψαμε τα σέβη μου κύριε Γιώργο. Ορίστε. Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Και τι ήθελα να σου πω. Ναι. Ήθελα να κάνω δύο. Και ένας φίλος ο Λεωνίδας μου γράφει για τους γάμους και τις βαφτίσεις που θα γίνουν στο Παλαιοχώρι την Κυριακή. Δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω και έναν άλλο λόγο για τον οποίο πρέπει οι Ηρακλήδες να βρεθούν την Κυριακή στο Παλαιοχώρι. Αργότερα, απλώς να σου πω για δύο φίλες της εκπομπής σου, ναι, εξαιρετικές, οι, ναι, οποίες, οι οποίες η μία με βοηθά πάρα πολύ να αποφύγω ή μάλλον να διορθώσω κάποια, τώρα θα πούμε και την καινούργια λέξη της ημέρας, κάποια παροράματα. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Παροράματα. Μισό λεπτό. Έτσι, όχι πανόραμα, αυτό που μισό, είναι η περιοχή. Μισό λεπτό. Παροράματα είπες. Παροράματα, ναι. Είναι με δύο ρο και όμικρον. Τα λάθη βιασύνη στο γραπτό κείμενο. Ποια είναι τα. Τα λάθη βιασύνης στο γραπτό λόγο και όχι στο γραπτό κείμενο που είπα, βέβαια, το κείμενο γραπτό θα είναι. Τα παροράματα λοιπόν.
τα λάθη βιασύνης στο ναι. γραπτό λόγο. Ναι. Δύο φορές οι φίλοι μας συναντάσαμε, διόρθωσε και μου επεσήμανε, επειδή είχα γράψει, γράφω πάρα πολλά κείμενα κάθε μέρα και πολλές χιλιάδες λέξεων. Οπότε ορισμένες φορές μου ξεφεύγουν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, έγραψα πάνω στη βία μου ότι ο Ρεβιθόπουλος θα απουσιάσει την Κυριακή και είχε απουσιάσει και στον αγώνα με την Άουσα λόγω καρτών. Βέβαια, λόγω γαθεντερίτιδας είχε απουσιάσει. Επειδή, συγγνώμη λίγο. Επειδή μαζί με μένα κλαίνε άλλοι χιλιάδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην κλαίνε, παρόραματα είναι αυτά. <αυτοί. laughs> Θα σου πω το κλασικό παράδειγμα. Βγαίνω εγώ με μια κοπέλα αύριο. Ναι. Πάμε σινεμά. Και κάποια στιγμή μου λέει κάτι που δεν στέκει, ρε παιδί μου. Σχολιάζει κάτι για τον ηθοποιό που είναι λαθασμένο. Άμα πω το παρορράματα, τι πιστεύεις? Όχι, θα γίνει? Είναι μόνο στο γραπτό λόγο. Μόνο στο γραπτό. Άμα μου στείλει μήνυμα όμως. Αν πάρεις εκδόσεις πριν ναι. το 1980, πριν το 1970, που δεν είχαν τη δυνατότητα του σύγχρονου offset στο έντυπο. Άφηναν τα παρωράματα όσα έχουν και στο τέλος βάζαν και μία σελίδα τελευταία με τον τίτλο παρωράματα και λέγαν στη σελίδα τάδε εκεί που λέμε διδακτορικό εννοούσαμε δικτατορικό. Ναι. Και εγώ αντί να ενώ το είχα στο μυαλό μου ότι φυσικά εγώ το είχα γράψει, ας πούμε, το ρεπορτάζ ότι ο παίκτης έχει γαθεντερίτιδα, οξία μάλιστα, και δεν θα παίξει, έγραψα κίτρινες κάρτες. Με διόρθωσε ένα τάσα, το πρόσεξε. Ένα και... μήνυμα μου στείλει μια κοπέλα και εγώ της πω για παρωράματα, τι θα γίνει, την έχασα? Ναι, όχι, δεν την έχασες, έτσι είναι, ναι. Πρόσεξε έτσι. Το, αυτό έκανε, είχες ένα... υπέπεσε σε ένα παρόραμα. Ναι, άμα την πω εγώ ότι υπέπεσε σε ένα παρόραμα. Πρόσεξε, όχι σε, όχι σε ορθογραφικό λάθος. Παρόραμα είναι όταν άλλο θέλει να πεις και άλλο γράφεις. Δεν θα το τολμήσω, Χαριλέ μου. Η λεγόμενη γραπτή αυλεψία, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, και επίσης αργότερα όταν έγραψα ένα θέμα ότι θα ξεσπάσει την Κυριακή ο Ρόβας μετά τη σιωπή τριών αγωνιστικών, καθώς την Κυριακή κατά σύμπτωση συμπληρώνει ακριβώς ένα μήνα από την τελευταία φορά που σκόραρε, 11 Φεβρουαρίου σκόραρε, και την Κυριακή έγραψα, εδώ είναι το παρόραμα, 11 Απριλίου συμπληρώνεται ένας μήνας, και πολύ σωστά η Νατάσα μου έγραψε ότι όχι, είναι 11 Μαρτίου. Η ΕΠΟ που για δύο μήνες είχε λάθος στη βαθμολογία του Ηρακλή στο επίσημο site ήταν παρόραμα μεγάλο. Εκείνο ήταν τεράστιο παρόραμα, ας το τεράστιο παρόραμα. Εκείνο ήταν αδιαφορία, θα τα πούμε για την ΕΠΟ. Και τέλος, ναι. για άλλη φίλη της εκπομπής σου φανατική, η οποία με έκανε και έκλαιγα μέσα από το Facebook της Blue Arena. Εσύ έκλαιγες? Εμείς κλαίμε μαζί σου. Δάκρυζα εκείνη την ώρα, δηλαδή καλά που δεν με είδε κανένας, γιατί ήμουνα και μόνος, θα πει γιατί γελάει αυτός. Ναι. Ήταν όταν η Blue Arena ανήρτησε τις φωτογραφίες από το Μαρακανά του Παλαιοχωρίου. Κατάλαβα και ποια λες τώρα, ναι. Ναι, για τη Λία. Με το υγρό το όνομα, ναι, με το υγρό το όνομα. Με το υγρό, βέβαια, σας. Λιγώνουμε μόνο που το αναφέρω. Ναι. Λοιπόν, και είχε, απεικόνιζαν οι φωτογραφίες αυτές μια ωραία βίλα στην άκρη του αυτού του πράγματος που το λένε γήπεδο. Κάτσε να τη δω τη φωτογραφία, περίμενε όσο το λες ναι, εσύ. Ναι, και σχολίασε από κάτω. Α, ναι, νάτι, ναι. Να το ασφαλίσει ο άνθρωπος το σπίτι, γιατί από εκεί θα το δούμε το παιχνίδι όλοι. Μπαλκόνι έχει. Όλο μπαλκόνι. Τι είναι, πάνω στην ταράτσα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πάντως ήταν πολύ χαριτωμένο το σχόλιο. Έχεις να στείλουμε την καλή. Φίλε, επιμένω, μην ξεφεύγεις. Δεν ξεφεύγω. Περίμενε. Να το βόλεϊ και μπάσκετ, γιατί ωραία, την εβδομάδα το ζουμί είναι ωραία. Στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Έχουμε... Και αν θέλεις ακόμη πιο πολύ να την προχωρήσω τη ραδιοσκηνοθεσία, τη καλέτα μας, και να πω να αρχίσουμε από το μπάσκετ που έχει το λιγότερο ενδιαφέρον, έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πρώτα, θέλω να πάρω λίγο τις καλησπέρες, γιατί μας ακούει αρκετός κόσμος. Συγγνώμη, θα πεις τις καλησπέρες, Γιώργο μου. Ναι. Πολύ καιρό το χρωστάω αυτό. Εδώ και μερικές εβδομάδες ένας φίλος μου άνοιξε τα μάτια και μου έγραψε κάτι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Περιέπιπτα κι εγώ σε ένα λάθος του Συρμού. Δηλαδή, σε ένα κείμενό μου για αυτά τα φοροτεχνικά του Ηρακλή, για τη νέα ΠΑΕ, έγραφα το αφημί να απομπλοκαριστεί του ερασιτέχνη, το αφημί για τον ερασιτέχνη κτλ. Όπως λέμε όλοι. Ναι. Και πολύ σωστά ο άνθρωπος
Μου έστειλε ένα mail και μου είπε, ήθελα να σας πω ότι πολύ καλό, πολύ κομψό, πολύ επενετικό το mail, ότι είναι ο αθήμι, το κάνουμε όλοι αυτό το λάθος. Λέω, έχετε απόλυτο δίκιο, αφού είναι ο αριθμός. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το παρόραμα που κάνουμε όλοι, αλλά έχει δίκιο, ναι. Είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Όπως όλοι κάνουν, θα έρθουν τα ΜΑΤ. Ποια τα ΜΑΤ, είναι η ΜΑΤ, όμικρον γιώτα, η ΜΑΤ. Αρσενικό, πληθυντικό σε πρώτο πρόσωπο αρσενικού. Ναι. Ο Αποέλ το Αποέλ, αυτό μου θυμίζει. Είναι ομάδες αποκατάστασης τάξης. Κατάλαβες, είναι το ίδιο πράγμα. Καλά έκανες. Εγώ αυτό το λάθος και απλώς το οφείλω στον φίλο που μου το έστειλε να το πω. Ναι, παρόραμα ήταν κι αυτό. Παρόραμα ήταν. Καθόλου παρόραμα δεν ήταν. Γιατί? Έτσι το έχω συνηθίσει, όπως το έχουμε συνηθίσει όλοι, και έτσι το έγραφα. Α, το εντάξει. Είναι εντάξει. Ο φίλος ο 973 γράφει, Γιώργο καλησπέρα. Και μέσα σε ορυχείο να κάνουν το match, εκεί θα είμαστε εμείς. Ο φίλος ο Γιώργος, που χαίρομαι που μας ακούει, λέει, πεθαίνω για σχόλια του Χαριλάου και γράφει με φιλόκαλοι άνθρωποι, ρε παιδί. Φιλόκαλος κι αυτός, ναι. Και γράφει με πολλά αλφα ένα αγαπημένο σου επίθετο ποδοσφαιριστή. Με πολλά αλφα στο τέλος. Σου είπα, τρελαινόμουν για το... Έλα. Πες το. Για το παιδί που πέρασε και δεν ακούμπησε. Και πήγε στη Σπάρτη μετά. Α, αυτόν εδώ. Για πες το. Ναι, το... Πώς τον είχαμε πει, μωρέ. Γιατί μου θύμιζε του Γιώργου του Ζαγόρα τον Μπακασέτας. Ναι, το... έλα, κοντά είσαι. Και αυτό από μπα είναι. Ε? Από μπα είναι κι αυτό. Μπακαλιάρος. Μπαρέτας. 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 Ναι, τι ωραίο. Ηλία γράφει, Φουκάκης διαιτητής, ετοιμάζω και μαντινάδα. Ορίστε. Ναι, καλά, είμαι βέβαιος. Ήταν τόσο χαριτωμένο αυτό που είπε με το σπίτι. Θέλω να πω δύο πράγματα και για τον μπάσκετ. Πολύ στη φωτογραφία αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι καλά, θα δεις, είσαι από αυτό το υποτυπώδες στο κερκιδάκι των 320 θέσεων που έχουν. Ναι. Όπως κάθεσαι εκεί αριστερά, αν στρίψεις το βλέμμα σου αριστερά, στο υποτιθέμενο εννοούμενο πέταλο το αριστερό, από πίσω έχει μια δίλα με χρώμα όχρας. Επειδή το δημοσιογραφικό που ήμασταν στη Χαλάστρα ήταν με αρκετά άνθη, φυτά, πουρνάρια, δεν υπήρχε δηλαδή καθόλου, ήμασταν όρθιοι, φαντάζομαι ότι τώρα στο Παλαιοχώρι μας έχουν ένα booth έτσι πολύ... Τώρα λόγω των χαιρετισμών, ναι. Κάθε Παρασκευή. Οι γιαγιάδες ξέρουν και πηγαίνουν και προμηθεύονται από κάποια μαγαζιά και από τη Λαϊκή κάτι σκαμπό πτυσσόμενα. Κοίταξε, το έχω σκεφτεί. Είναι ένα σκαμπό, δεν σκόμω. Όχι, το έχω έτοιμο, στα μάξι είναι. Περίμενε, σε προλαβαίνω. Στο πόρ μπαγάζ είναι έτοιμο. Έτοιμο είναι. Τι είσαι, έχω στο πόρ μπαγάζ έτοιμο. Κακώς δεν το πήρα στη Χαλάστρα. Νομίζω ότι κάνω χαβαλέ. Μα δεν κάνω. Σοβαρά σου μιλάω. Επειδή ξέρεις ότι με την ορθοστασία έχω ένα θέμα. Λοιπόν, έκανα τη βλακεία, επειδή το κουβαλάω όλο το χρόνο αυτό το καρεκλάκι, κυρίως το καλοκαίρι που πηγαίνω στην Αμμουδιά και το βάζω και κάθομαι κτλ. Γιατί δεν πηγαίνω στα Μπιτσόμπα, αλλά πάω λίγο πιο εκεί που δεν έχει ντεμπαντούμπα. Εγώ στη θέση σου θα έπαιρνα πουφ. Και έχω αυτό το καρεκλάκι, πολύ ωραίο, είναι και μπλε χρώμα, το οποίο ναι, το βάζω στο πορμπαγάζ, το ανοίγω και κάθομαι. Το έχω πάρει και σε συναυλία μια ναι, φορά. Ωραία. Αυτό θα πάρω στο Παλαιοχώρι και τελείωσε. Ναι. Φίλε, έλα, πάρει πάλι λειτουργό παρελκυστικά και... Το πρόβλημα μαζί τώρα σου είναι ότι τώρα τελευταία, επειδή έχεις πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, μόνο τα μηνύματα να διαβάσω που έρχονται για σένα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Αυτό με κάνει για τον κόσμο του Ηρακλή να έχω ελπίδα. Και μόνο το γεγονός ότι εκτιμούν, δηλαδή με κάνει να έχω ελπίδα, ρε φίλε. Γράφει ο Λεωνίδας, μεγάλε τριτοδεσμίτη Χαρίλαε. Ας είναι καλά τα φροντιστήρια εκεί χαμηλά στην πλατεία Αριστοτέλους, το μακρινό 1988. Τι ωραίες εποχές. Με αυτενέργεια και εξοικείωση. Γράφει ο Θανάσης. Χαρίλαε, έλεος φίλε, σε ακούμε στο εξωτικό κορδελιό, θα τρακάρουμε από τα ελληνικά σου. Όχι, παιδιά, γιατί ναι, οι ασφάλειες δεν θέλουν να πληρώνουν. Προσοχή, όποιος θέλει να πει στην κοπέλα του ότι έκανε παρόραμα, μην γράψει πανόραμα και φύγει εκεί και την περιμένει. Όχι, παρόραμα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω... Έχει παλιό βιβλίο, παλιάς έκδοσης, θα δει ότι... Θα ξανασοβαρευτώ απότομα. Και θέλω να πω δύο πράγματα για τον μπάσκετ. Και θέλω τώρα είσαι ωραίος. Θέλω να τα πω και μαζί σου στον αέρα.
Και θα πεις ό,τι θέλεις μετά. Και σε δύο λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε. Από το ραδιοσκηνοθέτη. Μικρό είναι, είναι πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ γι' αυτό. Ναι. Το, πώς με έλεγες προχθές, αετός ένα καλό κέντρο. Ναι, αετός πάτησε τη γη. Το καλοκαίρι θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος με τον Χαρίλαο και ο Χαρίλαος με τον Γιώργο να απορούν και να κάνουν αρκετές ρητορικές ερωτήσεις. Δεν τα λέω για να πω, ξέρεις, το κλασικό εμείς τα ξέραμε όλα και είμαστε οι ξερόλες και οι παντογνώσες και σας τα λέγαμε ότι η ομάδα δεν μπορεί ή το ένα ή το άλλο. Κάναμε κάποιες ρητορικές ερωτήσεις και είχαμε κάποιες απορίες. Δηλαδή, γιατί η ομάδα δεν πήρε κοντό. Ήταν μια απορία. Γιατί η ομάδα δεν πήρε ξένο κοντό. Ήταν μια δεύτερη απορία. Γιατί η ομάδα δεν πήρε κάποιον νεαρότερο σε ηλικία. Ήταν μια τρίτη απορία. Γιατί η ομάδα έφαγε τόσο χρόνο να ασχολείται με τους πέντε Αμερικανούς που θα φέρει στην Α1 από το να ασχολείται με την διαφαινόμενη ήττα της από τον Πανιόνιο και ότι θα παίξει στην Α2. Ήταν μια ακόμα απορία. Μέχρι και η επένδυση σε υπερβολικά ψηλό σέντερ ξένο έγινε στην προοπτική της Α1, έτσι. Αυτές οι απορίες υπήρξαν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όταν σχεδιαζόταν η ομάδα. Όταν μιλούσαμε και με τον Αλεξανδρή στον αέρα και με τον Δρακόπουλο στον αέρα και με όσους τέλος πάντων έκαναν το σχεδιασμό της ομάδος. Τα λέω γιατί δυστυχώς το πράγμα φαινόταν. Και η ομάδα φαινόταν ότι φέτος τα μεγάλα παιχνίδια δεν μπορεί να τα έχει για όλους αυτούς τους λόγους που για μήνες εξηγούμε και έχουμε γίνει και ίσως κουραστικοί και γραφικοί. Και τώρα που έγινε γραφική. Σωστή κίνηση έγινε επί... Κίνηση στη, έγινε η κίνηση αυτή στη βάση ενός παίκτη που είναι αθλητικά απορριθμισμένος και που δυστυχώς μέχρι να προσφέρει, γιατί θα προσφέρει ο Ουάσιγκτον, η ομάδα δεν μπορεί να τον περιμένει, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει μόνη της αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια με καλούς αντιπάλους. Και θα χάσει και άλλα μάτσο ο Ηρακλής. Έτσι όπως είναι. Και άλλα μάτσο ο Ηρακλής, βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και ότι θα... στο σημείο, Γιώργο, ναι. Ο Ουάσιγκτον, ο οποίος είχε 18 λεπτά συμμετοχής και είναι απορριθμισμένος αθλητικά, πλήρως απορριθμισμένος αθλητικά, να είναι ο top scorer της ομάδας στην Καστοριά. Και να τα περιμένουμε από αυτό να βγάλει το, πώς το λένε, το φίδι από την τρύπα. Ακούστε τα, διότι οι άλλοι παίκτες, οι οποίοι όσο τους βλέπαμε σε άλλες ομάδες τους θαυμάζαμε και λέγαμε αμά να τους είχαμε στον Ηρακλή, βλέπανε το καλάθι ως κουμπότρυπα. Και θα πω και κάτι άλλο το οποίο το αισθάνθηκα μετά τον αγώνα με την Καστοριά μέσα ναι. μου και δεν στο είπα, δεν το μοιράστηκα μαζί σου. Θα μου το πεις τώρα. Και αυτόν τον παικταρά, το σκορδίλι να φέρναμε, Γιώργο, φέτος θα ήταν να τον κλαίνει οι Ρέγκες και τα Γιάννενα. Προχθές, την προηγούμενη φορά το είχαμε συζητήσει, ότι μπορεί ο Ηρακλής να πάρει του χρόνου Ματαλόν, Σκορδίλη, Κλάρκ και Άκερ, που λέει ο λόγος. Α, το είχες πει εσύ, είχες πει πολλούς μαζί. Και να μην βάζουν καλάθι. Δεν βάζουν καλά. Δηλαδή αυτή η δυσιδαιμονική μεταμόρφωση. Ποιον πρέπει να πάρει, δηλαδή. Των παικτών που σε άλλες ομάδες είναι πρίγκιπες και σε εμάς γίνονται βατράχια. Ναι. Ναι, δηλαδή. Τι να σου πω, ρε φίλε, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Κόμψο θα είναι, σε πολύ λίγο ξανά εδώ. Σαν και εμάς. Έτσι. Επιστροφή εδώ. Στο Λίμπερο στην ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4 παρέα με τον φίλο μου τον Χαρίλαο. Χαρίλαος Χαρίτων. Είναι εδώ, μας ακούει, over. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Καθαρότατα. Μπράβο, αδερφέ μου. Μπράβο. Να το αφήσουμε το μπάσκετ, Γιώργο. Άστο, δεν ασχολούμαι. Πολύ στενάχωρο είναι, πολύ εκνευρίζει. Ναι, ό,τι μπορούν να σκάνουν τα παιδιά, όσα παιχνίδια μπορέσουν στις να σκάνουν. Στις 5 το μάτς, θυμίζουμε. Να τα κερδίσουν, να τα κερδίσουν. Με τον Αμίντα το Σάββατο, χωρίς ναι, γκαγκαλούδι ναι, μάλλον. Θα δούμε. Να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις θα πάνε στα play-offs της ανόδου, τι θα μπορέσουν να κάνουν εκεί, έχουμε χρόνο. Αν είμαστε καλά θα τα συζητήσουμε, θα τα καταγράψουμε. Ναι. Ας το αφήσουμε. Ό,τι μπορούν να σκάνουν. Αφού δεν μπορούν και αυτοί, αυτό το roster δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, από εκεί και πέρα τι να πω. Η επιστήμη είχε πει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής τότε όταν ήταν προπονητής στον Ηρακλή, ότι αν αυτή η ομάδα δεν καταφέρει να ανέβει κατηγορία, τότε είμαστε όλοι για να πέφτουμε στη θάλασσα. Ναι. Ναι. Μπας περιπτώσει. Ναι. Στο βόλεϊ επίσης να πούμε ότι το παιχνίδι με τον Παμβοχαϊκό θα κρίνει, πιστεύω έτσι, νομίζω ότι το εκτιμώ εγώ, αν ο Ηρακλής μπορεί να κρατηθεί στην τετράδα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Να στο πω αλλιώς. Ναι, και ναι. Με ένα βαθμό στο Βραχάτι, δηλαδή και με ήττα 3-2. Και θέλεις καθαρή νίκη με τον Εθνικό. Και καθαρή και 3-0-3-1 με τον Εθνικό τελείως. Ναι, όχι με tie break εδώ μέσα τον Εθνικό. Όχι, μόνο με τον Αιγυνιακό. Εντάξει, με ποιους έχει γίνει εδώ, με Αιγυνιακό, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟ και με Φοίνικα Σύρου, νομίζω. Όχι με πολλούς.
Λοιπόν, εντάξει, ναι. Δύσκολα μάτς ήταν. Αν ξέρεις τον νίκη Γινίου, τα άλλα ήταν μεγάλα παιχνίδια. Ναι, θέλεις καθαρίνη. Με 4 βαθμούς αυτά τα δύο μάτς, ο Ηρακλής είναι τετράδα. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή να παρουσιάσει το κακό πρόσωπό του Ηρακλής, το πολύ κακό πρόσωπό του που τον φέρνει να κάνει με 3-0 και 3-1 εκτός έδρας. Και είναι ανεβασμένος ο Παμοχαϊκός πολύ το τελευταίο διάστημα. Μα γι' αυτό και το λέω. Μα γι' αυτό και το λέω. Ναι. Μα γι' αυτό και το λέω. Θα το δούμε αυτό. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο που είναι το ζουμί της εβδομάδας, γιατί είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι της κανονικής περίοδου, κατά τα ψέματα. Από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα ανέβει όλη η χρονιά, αν έχεις πιθανότητες ανόδου ή όχι. Φίλε, υπάρχει και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος, πέρα από το γάμο που γίνεται, όπως είπες, ενός Ηρακλειδέα στο παλαιό χώρι. Ναι. Όντως γίνεται, δεν κάνω πλάκα. Νομίζω κάποιοι ότι κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Όχι, πώς δεν γίνεται. Ήταν να γίνουν και κάποια βαφτίσια. Μέχρι τελευταία στιγμή θα δούμε αν θα γίνουν. Υπάρχει και η περίφημη γαμοβάφτιση, αλλά δεν είναι τέτοια τώρα, είναι μόνο γάμος. Είναι μόνο γάμος. Καλά, ρε παιδί μου, δεν χαμόμαστε. Ναι. Και πέρα από τη, βέβαια, τη μεγάλη διαδήλωση εναντίον της εξόρυξης. Που αυτό είναι πολύ σοβαρό, βέβαια, και σημαντικός λόγος. Ναι, την πράσινη διαδήλωση, έτσι, την φυσιολατρική της αυτόνομης θύρας 10. Υπάρχει και ένα μεγάλο επιχείρημα. Όπως ξέρεις, φίλε, σε αυτές τις ωραίες δεκαετίες που εμείς μεγαλώσαμε, όχι εμείς όταν λέω, οι υπόλοιποι, τα παιδιά της δεκαετίας του 70, οι διαφημίσεις, οι πρώτες δηλαδή διαφημίσεις ουσιαστικά στην ελληνική τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει η δεύτερη γενιά διαφημίσεων στην ελληνική τηλεόραση, έβγαζαν σλόγγαν, έβγαζαν φοβερά τσιτάτα, πώς να το πω, φοβερά γνωμικά, φοβερά ρητά, ατάκες. Ατάκες. Και εγώ ξέρω, μεγάλωσα με αυτή τη διαφήμιση του 1982, θα κάνω γκρίζα διαφήμιση γιατί πλέον δεν διαφημίζεται η εταιρεία, όπως λέγαμε παλιά με τον... Να τη βάλουμε τότε, ο Χρήστος ακούει, ναι. Περίμενε. Για πες τι, να δώσεις την πάσα να τη βάλουμε. Ναι, είναι η διαφήμιση μιας εταιρείας με χρυσαφικά που λέγεται Φακαντόρο. Και το σλόγγαν της που έχει μείνει στην ιστορία είναι ότι ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Εφόσον λοιπόν ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά, δεν μπορούμε να λείψουμε εμείς από ένα ραντεβού με το χρυσό, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι εν έτη 2018 έχεις πει τις δύο μεγαλύτερες ατάκες από τότε που πρωτοείπαμε μαζί καλησπέρα εδώ στην ώρα για μπλε. Μία ήτανε με την λύση συνεργασίας του Μπίλι, ξέχναρε Μπίλι τη Φανή, Βασίλης Καζούλης, όταν είπες ότι κύριε Μπίλι η σιωπή είναι χρυσός, ελληνικός, χρυσός μάλιστα. Και η δεύτερη είναι αυτή εδώ. Για άκου λίγο τώρα. Ναι, ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Για πάμε. Πολύ μουσική έχει. Κλασική. Όχι, όχι, όχι. Θα επιλέξει ο... Δεν είναι αυτό. Κάτσε, περίμενε. Έρχεται τώρα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Σίγουρα, ο Χρήστος μου λέει ότι θα... Να το. Αυτή η πολύτιμη αίσθηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, δεν θέλουμε την πολύτιμη αίσθηση. Φακαντόρο θέλουμε. Θα πληκτρολογήσει στο YouTube, ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Όπα, για κάτσε. Και η πρώτη διαφήμιση που θα το βγάλει της Φακαντόρο είναι με αυτό το τέτοιο. Είναι πιο παλιά διαφήμιση. Αυτή που επέλεξε είναι το 92. Εγώ μιλάω για τη διαφήμιση τώρα, του 1992. Νομίζω έβαλε το σωστό. Το 92, όταν ήμουν 11 χρονών. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι. Εγώ είμαι τριών. Ναι. Αυτό είναι. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Φακαντόρο. Ο Φέρτης είναι. Ο Φέρτης πρέπει να είναι. Ο Φέρτης είναι, ο Φέρτης είναι. Ο... Βάλ' το άλλη μία, βάλ' το άλλη μία. Το voice over. Πιο δυνατά λίγο αν μπορείς, Χρήστο μου. Α, ανοίγει δώρο, ναι. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Φακαντόρο, χρυσές καδένες. Κλαίμε όλοι. Επειδή ακριβώς ο Ηρακλής... Πολύ κοντά θα μας φέρει την Κυριακή ο χρυσός. Ναι, επειδή ο Ηρακλής την Κυριακή έχει αποστολή Φακαντόρο. Ναι. Θα πρέπει να ακολουθήσει το ότι ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά το σλόγγαν. Αχ, δεν μπορώ. Α2 προς κέντρο. Συνέχισε εσύ, συνέχισε. Τι
έγινε. Πώς το καταφέρεις τις τελευταίες εβδομάδες και με... είσαι ο μόνος που με κάνει να γελάω τόσο πολύ, πραγματικά. Θα σε παίρνω κάθε. Μα πραγματικά όχι, η αποστολή είναι φακατόρο. Φακατόρο, ναι. Ναι, φακατόρο. Ναι, δεν με νοιάζει πώς γράφεται. Φακατόρο. Οι μεγάλες αποστολές, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην ιστορία δεν είχαν κάποιο όνομα. D-Day, ας πούμε, ήταν η απόβαση στην Ορμανδία. Μπράβο. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, το χτύπημα των Γερμανών Ναζί στην Σοβιετική Ένωση. Μπράβο. Και η αποστολή του Ηρακλή στο Παλαιοχώρι είναι αποστολή Φακ Αντόρο. Μπαρμπαρόσα, φοβερή πιτσαρία. Μας φέρνει πιο κοντά. Η Μπαρμπαρόσα, φοβερή πιτσαρία, δεκαετία του 90 στο Χορτιάτι από κιανόλευκο ιδιοκτήτη. Α, μπράβο. Μπράβο, ναι. Έτσι ακριβώς η αποστολή των Ηρακλειδέων είναι φακαντόρο. Φακαντόρο. Ο Χριστός μας φέρνει πιο κοντά. Μήνυμα ελίθι. Δεν γίνεται η αστυνομία να κάνει μπλόκα όταν ο Χριστός μας φέρνει πιο κοντά. Δεν μπορεί να απομακρύνει. Δεν γίνεται. Όχι. Εγώ... Αλλά τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή οι άνθρωποι είναι επισκοπών, συγγνώμη, η καινούργια ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου, η οποία κάνει ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες, ουσιαστικά τις απομίζεται πλήρως τις ευθύνες για ό,τι συμβεί. Τη Δευτέρα θα λέει ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σου καθυστέρησε την τρίτη αγωνιστική τα δελτία λέγοντας ότι δεν είχατε καλό αριθμό πρωτοκόλλου. Εγώ πάω πολύ πίσω. Όταν πρωτοήρθαν οι παίκτες αυτοί, την ομάδα αυτή δεν τη σεβάστηκε, που προσπάθησε με την αρρωγή κάποιων Ηρακλειδαίων να πάρει κάποιους παίκτες και να στηθεί στο πρωτάθλημα, δεν τη σεβάστηκε και της είπαν ότι αργήσατε να μας στείλετε, να μας στείλετε τα χαρτιά για τους παίκτες και δεν προλάβουμε να βγάλουμε. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το πρώτο. Ναι. Αργότερα, στην πορεία των πραγμάτων, σου έβαλε κάτι διαιτητές οι οποίοι σε έσφαξαν. Το δεύτερο το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Ο Τάι κόντεψε να βγει στο συνταξιδιωτικό πρόγραμμά του μέχρι να παίξει. Γιατί ξαφνικά ανακάλυψαν μετά από δύο θητείες στην Ελλάδα, όχι μία, δύο θητείες και μάλιστα σε επαγγελματικές κατηγορίες, ανακάλυψε η καινούργια ΕΠΟ ξεψάχνιζοντας το μητρό του παίκτη και τα στοιχεία του, ότι τελικά δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ως κοινοτικός όπως αγωνίστηκε παλαιότερα στον Ηρακλή της Football League και στον Αγροτικό Αστέρα της Football League. Και στον έκανε να κοντεύει το παιδί να βγάλει άσπρα γένια για να παίξει, στο έκανε. Το πολύ καλό παιδί, έτσι, που έβαλε και δύο γκολάκια. Ναι. Αυτή η ΕΠΟ, λοιπόν, σε περιμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Και άλλα κρατούμενα έχει, περίμενε. Τελείωσες. Εγώ τελείωσα, δεν θέλω να πω άλλα. Αλλά δύο έχω. Ναι, σου έβαλε την ίδια ημερομηνία του Ηρακλή Άρης Παλαιοχωρίου παιχνίδι Κυπέλλου Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Σου έβαλε. Θα θυμάσαι. Εγινιακός ΠΑΟΚ θες. Εγινιακός ΠΑΟΚ. Τι είπα εγώ, Λεβαδιακός. Συγγνώμη. Λεβαδιακός, ναι. Στο έβαλε. Στο έβαλε. Σου ανέβαλε. Ναι, γιατί προβληματίσει, ναι. Σου ανέβαλε αυτό το ματς τέσσερις φορές. Τέσσερις. Ναι, και στο τέλος το πήγε εκεί που συνέφερε το Παλαιοχώρι. Το οποίο Παλαιοχώρι τι έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση ευχαριστήρια. Ευχαρίστησε τη άλλη μέρος της Τρόικας. Είπαμε, υπάρχει μία Τρόικα. Η Τρόικα είναι ΕΠΟ, ΕΠΣ Χαλκιδικής που ψήφισε γραμμένο στις πρόσφατες εκλογές και Άρης Παλαιοχωρίου. Αυτή είναι η Τρόικα. Και το κερασάκι στην τούρτα, το πέμπτο το κρατούμενο, είναι το ότι δύο μήνες στην επίσημη ιστοσελίδα της νέας κατάστασης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είχε μόνιμα τον Ηρακλή με μείον 3 βαθμούς για 2 μήνες περίπου. Αυτό ήταν το κερασάκι, έτσι είπα να το. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, σε περιμένουμε τον δάκτυλο του σκανδάλι να σου πούνε ότι δεν φταίω εγώ, φίλε. Ο παρατηρητής είπε ότι μέσα στο γήπεδο τα κάνατε γιάνταλα. Δεν το συζητάμε, τα κάνατε άνω κάτω όλα. Έγινε ανάστα ο Κύριος. Συγγνώμη, μηδενισμό στον αγώνα, οι 3 βαθμοί στο Παλαιοχώρι με 3-0, μείον 3 βαθμοί εσείς και με τον κηδεμόνα σας και να μην μπορείς να πεις τίποτα μετά. Γι' αυτό ο Χρυσός να μας φέρει πιο κοντά, η αποστολή παραμένει φακαντόρο. Αλλά. Δεν το συζητάμε. Αλλά με πολύ μυαλό, όχι στη τσέπη μας που έλεγε η παλιά διαφήμιση, να έχεις λίγο μυαλό στη τσέπη σου, η διαφήμιση των προφυλακτικών, αλλά μυαλό στο κεφάλι μας. Διότι θα ακυρώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια μόνοι μας και θα τους δώσουμε αυτό που θέλουν. Μας έχουν στο δεξί, δεν το συζητάμε.
Πολύ προσοχή. Ό,τι γίνει να είναι έξυπνο, να είναι χαριτωμένο, όχι να είναι καταδικαστικό για την ομάδα. Όχι να φέρει την ομάδα σε δύσκολη θέση. Μπράβο. Ναι, ναι, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Ο Θόδωρος από την Αμερική σου στέλνει και μου στέλνει χαιρετίσματα. Να είναι καλά, να είναι καλά, να περνάει υπέροχα. Να είναι καλά, να είναι καιρός και μας ακούει κάθε μέρα, είτε βρίσκεται στο North Carolina, είτε βρίσκεται στο New York, είτε βρίσκεται στο Texas, είτε οπουδήποτε βρίσκεται. Ο Κώστας από την Κοζάνη, καλησπέρα σας, στις φωτογραφίες για το γήπεδο έχει ένα διόροφο διαμέρισμα. Πείτε τον ιδιοκτήτη, ναι, ναι, πείτε τον ιδιοκτήτη να το ανοίξει γιατί δεν θα έχουμε που να κάτσουμε. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιος άλλος φίλος, δεν θυμάμαι ποιος, δεν τον ξέρω, είχε σχολιάσει ότι επειδή από το συγκεκριμένο γήπεδο ότι τουαλέτα θα έχει, θα πρέπει το συγκεκριμένο σπίτι να εξυπηρετήσει τον κόσμο, να πηγαίνει να χρησιμοποιεί τουαλέτα εκεί πέρα. Το σπιτιού δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε λίγο και στον Σουμπερλικά τον Φουκάκη. Ναι, εκεί που μπορούσανε, εκεί δηλαδή που δεν κρίνονταν πολλά πράγματα, σου έκαναν αυτό που ήθελες, δηλαδή σου βάλαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αξιολογημένος, είναι έμπειρος και εν πάση περιπτώσει αν δεν έχει να εκτελέσει κάποια διρεκτίβα, δεν έχει πάρει κάποια διρεκτίβα, είναι ένας άνθρωπος που παλεύει, πασχίζει για να επανέλθει στους πίνακες στη Super League. Το παιδί αυτό ήταν πέρσι την περασμένη αγωνιστική περίοδο 16-17 Super League. Έκανε αρκετά διαιτητικά ατοπήματα, κορυφαίο από αυτά ένα κάτι πέτσινα πέναλτι που έδωσε στον αγώνα Πλατανιάς Ολυμπιακός, από ό,τι διαπίστωσα στο ρεπορτάζ που έκανα όταν ανακοινώθηκε το όνομά του. Τον υποβίβασαν τώρα το καλοκαίρι σε διαιτητής Football League και παράλληλα με τους αγώνες της Football League διαιτητεύει και τα καλύτερα, τα πιο επιλεγμένα μάτς της Γάμα Εθνικής. Είναι ένας προπονητής με φιλοδοξίες, κριτικός από το Ηράκλειο, ο οποίος θέλει να επανέλθει κάποια στιγμή στους πίνακες της Super League. Εύχομαι. Σε αυτό το αίτημα αυτονοήτως, γιατί είναι διακεκριμένος αγώνας, επίλεκτος αγώνας για τη Γάμα Εθνική, έγινε το αυτονόητο, ανταποκρίθηκαν από την ΕΠΟ. Εύχομαι. Τώρα το πώς θα τα πάει ο Φουκάκης θα το δούμε στην πράξη, έτσι. Εύχομαι ο ορισμός του. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Εκεί, αυτό θέλω να πω τόσο. Εύχομαι λοιπόν να είναι καλά στην υγεία του. Να μην είναι ματιασμένος, γιατί ξέρεις όταν σε ματιάζουν είναι χειρότερο από γρήπη. Ναι. Όταν σε ματιάζουν, δεν κάνω πλάκα τώρα. Ναι. Αν κάποιος σε ματιάξει, έχεις ένα πονοκέφαλο, έχεις ένα αυτό, ένα. Ένα μούχρωμα. Ναι, αυτό έψαχνα να βρω. Ένα μούχρωμα. Ναι. Το χρώμα τι είναι στο μούχρωμα, το χρώ. Ωμέγα. Ένα μούχρωμα λοιπόν θα τον πιάσει το Φουκάκι, άμα ματιαστεί ο άνθρωπος και μετά πρέπει να βρούμε καμιά, τη θεία μου τη ζωήτσα να τον ξεματιάξει, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Άντε, εγώ την έχω τη θεία μου τη ζωήτσα. Όχι, να μην είναι ματιασμένος, ναι, όχι. Γιατί έμαθα και προχθές κάποιοι ποδοσφαιριστές στο Αλμοπός Αριδέας Άρης Παλαιοχωρίου. Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν ματιαχθεί, δηλαδή. Όχι, φίλε. Και επειδή ήμουν εγώ στο Καμπανιακό Ηρακλής, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο τη θεία μου τη ζωήτσα. Ροξάκια κατά ύφια. Ματιάζεσαι από τα γλυκά. Αν φας πολλά, δηλαδή σε πιάνει μάτια. Πολύ, πολύ, τους ανέβηκε το ζάχαρο. Ναι. Και πριν τον αγώνα, κάποιοι τους κέρασαν κάποια γλυκά, τους ανέβηκε το ζάχαρο πολύ και δεν μπορεί να. Εγώ έμαθα ότι ματιάχτηκαν κιόλας. Μέχρι να λειτουργήσει, μέχρι να εκκρίσει το ύπαρη σουλήνη, πάει το παιχνίδι, χάθηκε. Και επειδή που λες ήμουνα στη Χαλάστρα για το Καμπανιακό Ηρακλής, δεν ήταν εφικτό να πάρω τη θεία μου τη ζωή στην Εχορούδα, που όποτε έχω μάτι την παίρνω και με ξεματιάζει. Οπότε ναι, είχαμε θέμα για να ξεματιαστούν τα παιδιά εκεί με την Αριδέα, κατάλαβες. Δεν έγινε δουλειά. Όχι, να τον προσέχει τον Χρυσό, γιατί μας φέρνει πιο κοντά και... Και ο κύριος Φουκάκης να προσέχει το μάτι, γιατί το μάτι είναι λίγο. Το μάτι, ναι, και ματιάζει πολύ ο Χρυσός. Ναι, άμα το κοιτάξεις θα μπώνει, ρε. Ναι, μακριά. Έχεις δει γυναίκα να της παίρνει δώρο με χρυσό. Να μην είναι το πρόβλημα την Κυριακή. Να μην είναι το πρόβλημα την Κυριακή ο διαιτητής. Να μην είναι. Και εμείς να μην είμαστε το πρόβλημα ως κόσμος της ομάδας, δηλαδή. Να μην είναι το πρόβλημα, να μην δημιουργήσει το πρόβλημα και δώσει αφορμή στους σκοπευτές της ΕΠΟ να τιμωρήσουν την ομάδα και να ακυρώσουν όλη τη χρονιά. Να είμαστε έξυπνοι, να έχουμε πολύ μυαλό στο κεφάλι μας. Ναι, γιατί μας περιμένουν όχι σκανδάλι. Με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Έχουν οπλίσει ήδη. Ναι, έχουν οπλίσει. Ναι, 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 έχουν. Ναι!
Πώς κάνουν τα shotguns εκείνα τα οι καραμπίνες. Αυτό που κάνεις εσύ το κρακ-κρακ. Αυτό το κρακ-κρακ. Αυτό ακριβώς, ναι. Έχει ακουστεί ήδη το κρακ-κρακ. Στο κρακ-κρακ είμαστε. Τελείω. Ναι, ακούστηκε. Περιμένουμε τώρα να πέσει μπαταριά τώρα περιμένουνε. Α, τι να κάνουμε, συγγνώμη. Τρεις βαθμούς στον 3-0 ο Παλαιοχώρης και μείον 3 ο Ηρακλής. Next year. Μην τους δώσουμε το δικαίωμα. Δεν χρειάζεται. Όχι, μην τους το δώσουμε. Δεν χρειάζεται. Μην τους το δώσουμε. Δεν χρειάζεται. Και επίσης, αν όλα πάνε καλά, γιατί μας έβαλε και σε αυτή την κατάσταση τώρα η ΕΠΟ με τον ορισμό αυτόν. Ναι. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά και διεξαχθεί το παιχνίδι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, θα έχει και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρωτοφανές για την πορεία του Ηρακλή φέτος, για την αγωνιστική διαδρομή του, σε τακτικό επίπεδο, Γιώργο. Ποιο θα είναι αυτό? Εσύ παρακολούθησες από κοντά, γερός ήσουνα και γερός να είσαι, όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Τι διαπίστωσες ότι από τη στιγμή μετά την εποχή της καρίτσας και του αγροτικού άρχισε ο Ηρακλής να έχει ένα έμπειρο και ποιοτικό υλικό, ότι όλοι οι αντίπαλοι τον αντιμετώπιζαν με δέος, τον άφηναν να κάνει παιχνίδι, περίμεναν πίσω μπας και μπορέσουν να διασφαλίσουν το ισόπαλο αποτέλεσμα, και αν μας κάτσει και η νίκη την πανηγυρίζουμε 2 εβδομάδες. Έτσι δεν ήταν όλοι οι αντίπαλοι μέχρι ακριβώς τώρα? Αυτό. Και μου δίνεις πολύ ωραία πάση. Και ο Λαγκαδάκος κέρδισε στο 90 φεύγα με την κεφαλιά του κοντέοντα. Και ο Μακεδονικός που σε κέρδισε με την κεφαλιά του γιου του Βασίλη Αντωνιάδη χωρίς να κάνει άλλη επίθεση. Και όλοι αυτοί που σε κέρδισαν για το 0-0 σε παίξανε. Λοιπόν, για πρώτη φορά ο Ηρακλής θα έχει να διαχειριστεί, και ο Μπαξεβάνος θα έχει να διαχειριστεί έναν αντίπαλο, ο οποίος θα σε παίξει μόνο για την νίκη. Δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Το χ δεν του κάνει. Δεν του κάνει πρώτη θέση Ηρακλής. Η ισοπαλία σημαίνει πρώτη θέση Ηρακλής. Γεια σας. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον τακτικά αυτό το παιχνίδι. Πρόσεξε αυτή την παράμετρο που σου λέω. Και να μην πάει όμως στην παγίδα ο Ηρακλής. Πρώτη φορά θα κρυθεί η μεσοαμυντική γραμμή του Ηρακλή. Δεν θα έχει να πει ότι τι να κάνω, ήμουνα σε φάση επίθεσης και δέχτηκα και ένα γκολ. Μπράβο, θα δεχτεί πίεση. Δεν έχεις λόγο να είσαι αφελής σε αυτό το παιχνίδι. Θα πας για την νίκη, θα επιβάλλεις το ρυθμό ως καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα, αλλά θα προσέξεις και τα νότα σου. Τι να κάνουμε, αυτό το παιχνίδι έχει αυτή τη διαφοροποίηση. Οι άλλοι καίγονται για την νίκη. Η πίεση φέρνει 2 πράγματα. Φέρνει πίεση, τι ωραίο ποιητικό ήταν αυτό που είπα, η πίεση φέρνει πίεση στην άμυνα, αλλά φέρνει και την δυνατότητα... Όχι, άλλο θέλω να πω. Φέρνει και τη δυνατότητα για αντεπιθέσεις. Αυτό λέω, μπορεί... και πολλά και ένα πίσω για, α, πίσω για τον Παλαιοχώρη. Α, νόμιζα έλεγες για τον Ηρακλή. Οκ, okay, sorry. Ναι, ναι. Και η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί με όσους έχει μπροστά να βγάλει καλές κόντρες, να βγάλει καλές αντεπιθέσεις και να κάνει και γκολ. Μα η τριάδα τετράδα μπροστά του, μπροστά που έχει ο Ηρακλής, είναι όλοι βραχίστοι. Και ας μην τα βάζει ο Ρόβας, τα βάζουν οι υπόλοιποι. Δεν έχει μεντή δηλαδή. Δεν έχει μεντή. Δηλαδή η τετράδα Τάι, Πτηνόπουλου, Παπαδόπουλου και Ρόβα είναι όλοι ό,τι πρέπει για αντεπιθέσεις. Τώρα εγώ έχω μία αίσθηση, μία φωνή, ότι ο Μεντή θα παίξει βασικό στην Κυριακή. Έχεις μία φωνή ότι από εκεί και μετά σε έχασα. Ότι ο Μεντή θα παίξει βασικό στην Κυριακή. Α, θα παίξει βασικός ο Μεντή την Κυριακή, γιατί ήταν καλός μπορεί το παιχνίδι με τον Καμπανιακό. Πάρα πολύ καλός. Έκανε 4 πράγματα και ήταν ολόσωστα και τα 4. Τα 2 γκολ είναι δικά του καταρχάς, από τα 4. Ναι. Ναι, να παίξει την Κυριακή, αλλά αν είναι να παίξει έξω από την περιοχή, καλύτερα να μην παίξει. Όχι, δεν λέω για έξω από την περιοχή, συμφωνώ μαζί σου, καλύτερα να μην πάει. Άμα είναι να πάει στη γραμμή, άστο στον πάγκο, δεν πειράζει. Άμα είναι να πάει στη γραμμή. Όσο το μάτς ήταν 1-1... Το παιχνίδι της Κυριακής φωνάζει από μακριά για σχήμα με μικρόσωμους παίκτες. Και Κασναφέρη δεξιμπάκ, έτσι. Και Κασναφέρη δεξιμπάκ. Οποίος... Δηλαδή φωνάζει από μακριά ότι θέλει σχήμα με παίκτες με μικρό δέμας, με μικρές διαστάσεις. Ναι, ο Παπαδόπουλος είναι... Να είναι και σε καλή κατάσταση. Κοντά στο 1,80, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ο ψηλός ο επιθετικός. Να είναι και σε καλή κατάσταση όμως.
οι μικρότεροι. Να είναι και σε καλή κατάσταση, ναι. Να είναι και σε καλή κατάσταση. Αυτό που είδα, αυτό που είδα από πάρα πολύ κοντά, γιατί ήμουν σχεδόν δίπλα στον επόπτη στη γραμμή του, του γηπέδου, στη χαλάστρα, είναι ότι μέχρι να έρθει το φάουλ του Τάι, υπήρχε και σχετικό άγχος, υπήρχε... δεν είχε ο Ηρακλής αυτό το νεύρο και αυτό το γυάλισμα ματιού που βλέπαμε στα άλλα μάτς. Δηλαδή, δυσκολεύεται. Φίλε, η κάμψη που έχει έλθει από τον αγώνα με την καρδία και μετά δεν επαρήλθε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εγώ επιμένω ότι η ομάδα έχει μια μορφή αγωνιστική κάμψη. Τώρα, αυτό σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η κάμψη, υφίσταται πραγματικά, είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι προφανές ότι από την καρδία και μετά η ομάδα δεν είναι η ομάδα που βλέπαμε, που είχε την άνεση, είχε αυτή την ευκυλιότητα να πετυχαίνει γκολ από το 12, από το 10, από το 20 και μετά να βάζει και 2 και 3 στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ναι, η ομάδα είναι δυσκύλια από την καρδία και μετά. Μετά το 1-2 έχει βέβαια άνοιξε. Σύξιμο. Είναι καλό το γεγονός ότι ξεμπούκωσε, τουλάχιστον σε επίπεδο σκοραρίσματος με τον Καμπανιακό, αλλά ούτε καλή εμφάνιση έκανε, ούτε την έκανε χωρίς άγχος. Πάλι στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου από έναν αντίπαλο ο οποίος, όπως και με την Άουσα, δεν σου έκανε άλλη φάση σε όλο το παιχνίδι και όπως και με την Άουσα σε στατική, μετά από αδράνεια της, όχι σε αποστατική φάση, μετά από αδράνεια πάλι εγκληματική της άμυνας, πάλι δέχτηκε γκολ και αγχώθηκε. Αυτά θα πρέπει να τον κάνουν πολύ προσεκτικό έναντι στο αγώνα της Κυριακής τον Ηρακλή γενικά, ως αγωνιστικό οργανισμό δηλαδή, και τους παίκτες και την τεχνική. Θεωρώ πάντως, Χαρίλαε μου, ότι αν ο Ηρακλής σκοράρει πρώτος, θα γίνει το φακαντόρο που όλοι θέλουμε. Ναι, γιατί ο αντίπαλος θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και ότι θα πρέπει να παίξει για δύο γκολ πλέον. Θα θέλει δύο γκολ, μπράβο. Χωρίς να δεχτεί πάλι κανένα. Και επειδή θα θέλει να ανοιχτεί για δύο, θα φάει και δεύτερο μετά. Και μην ξεχνούμε ότι επειδή έχουμε μεγαλοποιήσει πάρα πολύ τον Άρη Παλαιοχωρίου, και μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν αυτή την χρυσή πορεία φέτος. Ποια πορεία κάνουνε? Τη χρυσή πορεία τη χρυσή που πορεία. Κάνουν αυτή ναι, τη χρυσή αγωνιστική διαδρομή που έχουν. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν με διαφορά ο πιο αδύναμος αντίπαλος που έχει περάσει φέτος από το Καφτανσόγλιο. Το 3-1. Ναι. Yeah. Ακόμη και από Φίλιππο Αλεξανδρίας και από ποιες ομάδες φάγανε πεντάρα και τον Πιερικό κτλ. Πιο άνετη επικράτηση σε μάχη κορυφής δεν έχει καταγραφεί στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει επειδή είχαν αποβολές. Να μαλώνουν, ναι, να τρώνε κόκκινες κάρτες. Ήταν περιπατέγκο. Ήταν λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Αλλά τώρα θα προσπαθήσουν να ενώσουν όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουν τις υπόγειες. Να ενεργοποιήσουν, ας πούμε, και το χρυσό υπόβαθρο της παρουσίας τους. Θες να πιούμε... και να αντιτάξουν τις πολλές και χρυσαφένιες δυνατότητες. Θέλεις να κλείσουμε και να πιούμε ένα χρυσό εσπρέσο καφέ βέντο από το καφεμάγαζο? Βέβαια θα πιούμε, βέβαια. Και ένα χρυσό ελληνικό καφέ. Το μήνυμα είναι με πολύ μυαλό στο κεφάλι μας. Έτσι. Να αφήσουμε την ομάδα να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Χαριλάη μου. Θα τα πούμε. Όλα να πάνε καλά και μακάρι την άλλη εβδομάδα, αν είμαστε γεροί, στο ραντεβού που θα έχουμε να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Θέλω να το πιστεύω κι εγώ. Σε και ευχαριστώ. Προσοχή στον ελεύθερο σκοπευτή της ΕΠΟ. Μην του δώσουμε στόχο. Όχι. Όχι. Μην κλειστούμε στο κλησιοσκόπιο του. Δεν πρέπει. Αυτά. Και ας το κρακ ας το κάνει μόνος του. Ναι. Ας το κάνει μόνος του. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά. Να σε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Χαρίλαος Χαρίτων, ιδιαίτερος. Για ακόμη μια φορά. Σήμερα κι αν έριξε πράγμα. Με τις ατάκες του, τις φοβερές. Το καφεμάγαζο ήταν και σήμερα κοντά μας. Και ελληνικό καφέ έχουμε και φίλτρο έχουμε. Και σοκολάτα σε 8 γεύσεις τσοκολάβ έχουμε. Και ροφήματα και τσάκια βοτάνων μαολί έχουμε. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να τα δείτε όλα, να τα πιείτε, να τα απολαύσετε. Ο Γιάννης Ζάτσης παραμένει, αφού πήρε σκυτάλι πριν από λίγο από τον Χρήστο Κιώση απέναντι στη ρύμιση του ήχου. Έρχονται τα. Τι έχουμε σήμερα, Τετάρτη, τα μπασκετόπεδά μας. Ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Σταμάτης Μουρελής στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.